Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν η πολιτική προστασία και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου λόγω αύξησης της στάθμης των υδάτων των ποταμών Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου από μεγάλες ποσότητες νερού που εισέρχονται από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία, καθώς η στάθμη των υδάτων στα σημεία μέτρησης πυθίου και πετάλου παραμένει πάνω από τα όρια επιφυλακής αλλά κάτω από τα όρια συναγερμού. Τα μέλη του Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας που συνεκλήθη από τον Αντιπεριφερειάρχη ενημερώθηκαν για την προειδοποίηση που εξέδωσε η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, στη γειτονική Βουλγαρία, με επίγον έγγραφο. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μετά από 8 περίπου μέρες, όταν δεχθήκαμε την πρώτη προειδοποίηση ότι από τα φράγματα της Βουλγαρίας αλλά και από τον ποταμό Εύρο θα δεχθούμε περισσότερες ποσότητες νερών. Αυτό οφείλεται, όπως μας είχε ενημερώσει και η ελληνική πρεσβεία στη Σόφια, στο γεγονός ότι στη Βουλγαρία υπήρχαν βροχοπτώσεις αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας που είχε ως συνέπεια να υπάρξει τήξη των πάγων. Η όλη κατάσταση σήμερα έχει ως εξής. Ο Εύρος βρίσκεται για έκτη μέρα σε επιφυλακή, καθώς ξεπεράσαμε τα όρια επιφυλακής στο πύθιο και στο πέταλο. Τα αναχώματα όλο αυτό το διάστημα δέχονται τεράστιες πιέσεις από τις ποσότητες των νερών, οι οποίες έχουν εισέλθει στην ελληνική Κίτη από τον Τούντζα, κυρίως στον Αργίνη, στο νότιο τμήμα, και ιδιαίτερα από τον Εύρο ποταμό, που τα τελευταία 24 ώρα έχει περισσότερες ποσότητες από ό,τι είχε τις προηγούμενες μέρες. Προτεραιότητα αποτελεί ο συνεχής και λεπτομερής έλεγχος όλων των αναχωμάτων των ποταμών Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου. Επιπλέον, παραμένει σε ισχύ από τις 5 Τρίτου του 2018 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, με το οποίο υφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, στους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και όσους δραστηριοποιούνται στις παραποτάμιες περιοχές, να αποφεύγουν τις εκεί μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας. Οι υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων αλλά και των καιρικών συνθήκων, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος της απότομης αύξησης της θερμοκρασίας που θα οδηγήσει σε γρήγορο λιώσιμο των πάγων στη γειτονική Βουλγαρία. Εμείς λοιπόν σήμερα θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε εκ νέου την κατάσταση, καθότι είχαμε και ένα νεότερο έγγραφο από την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια, που ανέφερε ότι μετά την 8η Μαρτίου πιθανότατα θα εισρέψουν μεγαλύτερες ποσότητες νερών μέσω του ποταμού Εύρου αλλά και των παραποτάμων. Όλη αυτή η κατάσταση μας ανησυχεί, καθότι έχουμε νεκρό στην Τουρκία. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Η ενημέρωση γίνεται μέσω του τύπου. Και βέβαια το ότι έχουμε πλημμύρες στην Αδριανούπολη και κάποιες πλημμύρες και στον Αργίνη, ως εκ τούτου, εφόσον έχουμε νεκρό στα σύνορά μας και μεγάλες πλημμύρες στη γείτονα χώρα, εμείς, όπως ξέρετε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε ένα απειλητικό φαινόμενο. Οι αρχές δεν εφησυχάζουν, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας από τα σημεία διέλευσης των ποταμών για τα επόμενα 24 ώρα. Δυστυχώς, και πρέπει να σας το καταθέσω αυτό, έχουμε αναφορές για συμπατριώτες μας που παραβαίνουν αυτήν την προειδοποίηση. Δηλαδή κινούνται πάνω στα αναχώματα, με οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια μπορεί να υπάρξει. Και οι αρνητικές συνέπειες είναι συγκεκριμένες. Μπορεί να υποχωρήσει ανάχωμα. Μπορεί να χάσουμε ανθρώπινη ζωή και ευθύνη βαραίνει αυτόν που αποφασίζει να κινείται, επαναλαμβάνω, επάνω στα αναχώματα ενώ υπάρχει απαγόρευση.